Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Αυτό είναι το βίντεο νούμερο 34 με πολύ καλά νέα, πολύ ευχάριστες εξελίξεις γύρω από τα μεταγραφικά δρόμενα. Δρομολογούνται ωραία πράγματα για την ομάδα. Η περίπτωση του Ροδόλφο Πισάρο είναι στην τελική φάση της, οδεύει προς αίσια έκβαση. Βασικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο παίκτης είναι κλεισμένος από την ΑΕΚ και περιμένουμε την άφηξή του από Δευτέρα. Πάντα αφήνουμε ένα μικρό αστερίσκο στις μεταγραφές. Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι εντελώς απρόβλεπτα. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, το έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας ότι μια ανατροπή είναι ένα σημείο το οποίο ουδής μπορεί να προβλέψει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ξαναλέω όμως ότι όλα έχουν έρθει εκεί που η ομάδα θέλει και ο ίδιος ο παίκτης, για να έχουμε την ένταξη του δεύτερου Μεξικανού μετά τον Πινέδα και ακολούθως, αν όλα πάνε καλά, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με την Αμέρικα. Την ομάδα δηλαδή που παίζει ο Νέστορ Αραούχο, για να δούμε αν και ο κεντρικός αμυντικός επίσης από το Μεξικό θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας για να γίνει στο απόλυτο αυτό που ο Ματίας Αλμέιδα έχει ζητήσει. Και εδώ είναι το βασικό, από εδώ θέλω να πιαστώ και να προχωρήσω παρακάτω, ότι μέσα σε ένα χρόνο αυτός ο προπονητής, πέραν των εντός εισαγωγικών μαγικών που έκανε για να καταστήσει, συγγνώμη, την ΑΕΚ και πάλι κρατεά στην Ελλάδα σε πρωτάθλημα και κύπελο, πέραν δηλαδή των μικρών θαυμάτων των καθημερινών στη βελτίωσή της, στην αγωνιστική αλλά και στην οτροπία της και γενικότερα στο πώς λειτουργεί αυτό το γκρουπ και πώς έχει δομηθεί πλέον η ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα, γιατί όλα γύρω του συμβαίνουν, κέρδισε λοιπόν με το σπαθί του αυτή την εμπιστοσύνη και σήμερα, τώρα φέτος, αυτό το καλοκαίρι, έχει πολύ περισσότερες ελευθερίες από ό,τι είχε για παράδειγμα πέρσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα χρόνο πριν, αν ο Αλμέιδα χτυπούσε την πόρτα του Μελισανίδη, με τον οποίο πλέον έχει απευθείας επαφή, έτσι, όποτε το πιστεύει εκείνος, όποτε το θέλει εκείνος, έχει το ελεύθερο ανά πάσα στιγμή να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και ποιο παίκτη θέλει για παράδειγμα, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει με άλλους πριν. Κάτι που θα το τονίσω εδώ, κανένας προπονητής στο παρελθόν, μιλάω για την τελευταία δεκαετία της επανεκκίνησης της ΑΕΚ μέχρι τώρα, δεν είχε αυτό το προνόμιο, δηλαδή το όποτε θέλει εκείνος και όποτε πιστεύει ότι πρέπει να γίνει, να έχει την απευθείας σύνδεση, ειδικά οι ξένοι που ήταν ακόμα και πιο δύσκολο. Άρα μέσα από όλη αυτή την επαφή και τη διαδικασία έχει αποκτήσει και το δικαίωμα, θα πω εγώ, μέσα από τη δουλειά του να χτίζει την ΑΕΚ όπως εκείνος τη θέλει, επιλέγοντας τα κομμάτια του puzzle. Αυτό, μικρή παρένθεση ανοίγω, επειδή βλέπω κάποιους που διαρωτώνται και πάντα ψάχνουν να βρουν και την ανησυχία μέσα σε όλα. Εντάξει, δεν το κατηγορώ αυτό. Για κάποιους ανθρώπους είναι η φύση τους τέτοια, που σκέφτονται δηλαδή και λένε και αναρωτιούνται αν όλα αυτά γίνονται επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στο υπόλοιπο δυναμικό και το μεταγραφικό επιτελείο συγκεκριμένα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά, γιατί ανίσχυε τόσοι και τόσοι παίκτες που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι, ο Μουκουντή, ο Βίντα, ο Γκατσίνοβιτς, ο Ελίασον, ο Σιντιμπέ. Όλοι αυτοί δεν ήταν δικές του επιλογές, ήταν παίκτες που του προτάθηκαν, του παρουσιάστηκαν και ενώ εκείνος είχε προτίσει στο μυαλό του το χτίσιμο της ομάδας, τους έβλεπε και παράλληλα ενέκρινε ή απέρριπτε. Η μοναδική περσινή ολόδική του πινελιά ήταν ο Πινέδα, για την οποία δικαιώθηκε απόλυτα και μέσα και από αυτήν κέρδισε αυτό το δικαίωμα του να βάλει φέτος πολύ περισσότερες πινελιές. Χτίζει μια μεξικανική παροικία, τουλάχιστον σε αυτό αποσκοπεί. Και είναι επίσης και λίγο οξύμορο το ότι, αν και Αργεντινός και άνθρωπος που λατρεύει τη χώρα του, κολλητός με τον Μαραντόνα, τρελαμένος με την Αργεντινή, όπως όλοι οι Αργεντινοί και με το ποδόσφαιρό του συγκεκριμένα, δεν φέρνει Αργεντινούς, αλλά φέρνει παίκτες για τους οποίους είναι σίγουρος ότι θα του κάνουν τη δουλειά που θέλει, γιατί τους έχει ζήσει. Τους ξέρει μέσα από το πρωτάθλημα στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής ως προπονητής, πήρε τίτλους, είδε αυτούς τους παίκτες όλους, με κάποιους συνεργάστηκε, τον Πινέδα και τον Πισάρο συγκεκριμένα, τον Ραούχο, εντάξει, τον ξέρει τόσα χρόνια εκεί, τον έβλεπε και στην Εθνική του Μεξικού, λοιπόν, πάει στις λύσεις που ξέρει ότι θα του κάνουν τη δουλειά και γνωρίζει ότι θα μπορεί να τους εμπιστευτεί. Το πρώτο λοιπόν σημαντικό κομμάτι και η πρώτη απόδειξη του ότι η ΑΕΚ μεγαλώνει είναι αυτή, ότι βρήκε επιτέλους έναν προπονητή και τον εμπιστεύτηκε στο 100% γιατί το κέρδισε με το σπαθί του. Αλλά κι άλλοι μπορεί να το κέρδισαν, ο Χιμένεθ δηλαδή θα μπορούσε να το είχε κερδίσει, όχι όμως αυτό το επίπεδο του να βγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά αυτή τη στιγμή ο προπονητής από όλους τους άλλους και να είναι αυτός ο οποίος προχωρά και σε επιλογές. Αυτό όμως είναι το σωστό, αυτό που έπρεπε να γίνει. Η ΑΕΚ να βρει δηλαδή τον άνθρωπο γύρω από τον οποίο να χτίσει την επόμενη ημέρα της, να φτιάξει τη ζωή της, την καθημερινότητά της και το μέλλον της. Άρα
κρατάμε ως πρώτο θετικό, ως πρώτη αλλαγή που για μένα αποδεικνύει ότι η ΑΕΚ μεγαλώνει, ότι πράγματι κάνει τα θέλω του Αλμίδα, πράγματι εναρμονίζεται με αυτά, πράγματι κάνει το καλύτερο δυνατό για να τα προχωρήσει. Το δεύτερο είναι ότι η ομάδα δεν πουλάει ποδοσφαιριστές. Σε άλλες εποχές τα 15 εκατομμύρια που ήταν για τον Γκαρσία, τα 8 δύο φορές για τον Μουκουντή, είναι χρήματα τα οποία πολύ δύσκολα μπορείς να ρεθείς, ασχέτως αν και οι άλλοι έχουν κάποιο ποσοστό μεταπόλησης, και η Μπεϊτάρ προκειμένου για τον Γκαρσία και ένα 30% νομίζω η Σεντετιέν για τον Μουκουντή. Ακόμα και το 70% στα 8 εκατομμύρια είναι πολύ μεγάλο ποσό για να λες έτσι απλά όχι, διότι έχω πάρει αυτούς τους παίκτες, τους έχω μεγαλώσει πάρα πολύ χρηματιστηριακά, τους έχω βοηθήσει να εκτοξεύσουν τις καριέρες τους και διαρκώς να βελτιώνονται. Η ΑΕΚ πήρε πέρσι το Μουκουντή από τα ζήτητα. Κανείς δεν τον ήθελε στη Γαλλία. Τον είχαν εκεί μέσα στα πόδια τους και δεν τον έβλεπαν. Τον πήρε και τον έκανε παίκτη που φέρνει προτάσεις 2, 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και τι σου λέει η ΑΕΚ τώρα? Θα πάω τώρα αυτό να το διαλύσω, να το χαλάσω, να χαλάσω το γκρουπ του προπονητή και ενώ υπάρχει μπροστά η προοπτική της Ευρώπης? Όχι. Θα τους βάλω να παίξουν, να μπουν σε ομίλους. Το καλύτερο δυνατό φυσικά θα ήταν το Champions League, αλλά και αυτό αν δεν έρθει θα είναι το Europa, θέλω να πιστεύω, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να τους βοηθήσω να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο και μέσα από την ομάδα φυσικά, να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη χρηματιστηριακή αξία τους και μετά, αν θέλω να πουλήσω, να πουλήσω στην τιμή που πρέπει, σε αυτή που θέλω εγώ και όχι σε αυτή που μου λένε οι άλλοι. Αυτά δείχνουν μεγάλωμα. Είναι πράγματι δηλαδή καταστάσεις τις οποίες πρέπει να τις αναγνωρίζουμε, ότι όντως η σελίδα γύρισε, ότι η περσινή χρονιά δεν ήταν μια φωτοβολίδα όπως ήταν το 18 και μετά να τα ρίξουμε όλα κάτω στο πάτωμα σαν να είχαμε χτίσει ένα κάστρο στην άμμο και να το πατήσουμε, να το διαλύσουμε. Δεν είναι έτσι. Η ΑΕΚ πατάει σε αυτό που έκτισε και πάει στο παρακάτω βήμα, στο επόμενο, για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Κράτησε όλη την καλή ομάδα της, φέρνει καλούς ποδοσφαιριστές, θα φέρει και άλλους στη συνέχεια, να είστε σίγουροι. Θα το δούμε προς το τέλος των μεταγραφών αυτό. Και γενικά θα χτίσει ένα γκρουπ το οποίο θα είναι πολύ ποιοτικό και πολύ δυνατό. Έχει τον προπονητή, έχει τη διοίκηση και πλέον γιγαντώνεται σε αυτό το κομμάτι το αγωνιστικό. Και κάτι τελευταίο, δεν ήταν στα δύο βασικά που είχα στο μυαλό μου, αλλά είναι και αυτό ένα τρίτο μικρό το οποίο δείχνει πόσο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μεγαλώνει και τους μπαίνει στο ρουθούνι. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Καραμπαπά να σχολιάζει το γκολ που έβαλε, το πέναλτι που η ΑΕΚ κέρδισε και το πήρε πίσω γιατί σε ένα από τα φιλικά της ομάδας και να επιτίθεται κατά του σχολιαστή του παιχνιδιού. Εγώ δεν μένω σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να κρίνει με το μυαλό του. Εγώ μένω στο εξής. Ότι κάθισε και είδε το φιλικό της ΑΕΚ. Κάθισε και είδε το φιλικό της ΑΕΚ. Αυτό και μόνο πρέπει να σας λέει πολλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.